Τρία βουνά μαλώνουνε κι είναι να σκοτωθούνε. Το Κέντρος και το Σφακιανό και τ' άλλο Ψιλωρίτης. Και μείνησε το Σφακιανό κι είπε του Ψιλωρίτη. Σταθείτε εσείς στα δυο βουνά, μ' αγώ με το θεριό σας. Και ο Ψιλωρίτης είπενε, βουνά μη σκοτωθείτε. Μα σαν εμέ ψηλό βουνό, εσείς ψηλά δεν είστε. Στην Κρήτη, η διαμάχη για την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στο Σφακιανό βουνό, τα Λευκά Όρια όπως ονομάζονται, και στον Ψιλωρίτη, κρατάει από πολύ παλιά. Συμβολικός ανταγωνισμός, μια και τα βουνά μάλλον δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, που εκφράζει την διαφοροποίηση ανάμεσα στους ορεινούς κατοίκους της Δυτικής και της Ανατολικής Κρήτης. Οι συνευρέσεις τους σε κοινωνικό επίπεδο υπήρξαν πάντα ένα σπάνιο γεγονός. Η ιστορία που ακολουθεί αφορά σε μια τέτοια συνάντηση που έγινε το 1992 με εκλεκτούς συνδετημόνες βοσκούς από τα Λευκά Όρη και από τον Ψιλωρίτη. Σφακιανοί οι μεν, Γεγεριανοί και Νιβριθιανοί οι δε, που έχουν αδελφοποιηθεί από ένα τυχαίο περιστατικό. Η αδελφοποίηση έγινε το 1985, όμως οι αφορμές της φτάνουν στο 1770, τότε που ο δασκαλογιάννης ξεσήκωνε τους Σφακιανούς εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Η επαρχία Σφακίων καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Χανίων από τις κορυφές των Λευκών Ωραίων μέχρι τα νότια παράλια του νησιού. Τόπος γυμνός και αφύτευτος, μαδάρες κοφτερές από σβεστόπετρες. Ακόμη και όπου πρασινίζει, η φύση δεν ημερεύει. Οι άνθρωποι κατοικώνα και ομοίωσήν του. Τεσσερισήμιση αιώνες ενετικής κατοχής και δυόμιση οθωμανικής που ακολούθησαν, οι Σφακιανοί, κτηνοτρόφοι περισσότεροι, ζούσαν πάνω στα βουνά τους απομονωμένοι, μισοελεύθεροι και σχεδόν ασίδωτοι. Εδώ, εκτός από προστασία, έβρισκαν και πλούσια ξυλία κατάλληλη για ναυπηγική. Ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα, τα καράβια τους ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, αποφέροντας σημαντικά κέρδη. Έτσι φάνηκε πως ήρθε η ώρα της λευτεριάς. Το σύνθημα για τον ξεσηκωμό
ήταν η κάθοδος του ρωσικού στόλου με τους αδερφούς Ορλόφ στη Μεσόγειο. Στα 1770, οι καπετάνοι της επαρχίας συγκεντρώνονται με τα παλικάρια τους στην Ανώπολη Σφακίων και υψώνουν τη σημαία της Επανάστασης. Δεσπόζουν οι μορφές του Δασκαλογιάννη και του θείου του, πρωτόπαπα των Σφακίων. Αρχηγός και ψυχή του ξεσηκουμού ο ένας, προθιερέας της περιοχής και φωνή της φρόνησης ο άλλος. Δύσκολη και την Κυριακή έβαζε το καπέλο. Από τώρα την αρχή αυτό. Ναι, καλά, εντάξει, να πει και κάτι, ναι. Τα αρχή από Σαββατοκύριακο. Να σου λέει ότι δάσκαλε Γιάννη, δάσκαλε Γιάννη που γιάζεις. Το Μόσχοβο θα φέρω. Για να τα συνδράμει τα σφακιά τσι Τούρκους να ζυγόξουν και για την κόκκινη μηλιά δρόμο να τον εδώσουν. Δάσκαλε Γιάννη, δάσκαλε, η Ντάλα που λογιάζεις τα ξεβγάλεις τα σφακιά με αυτά που λογιάζεις. Ήταν ο Μπέση Βρασιάς και ο Μπέση από τη Μάνη κρυφές κουβέντες είχαν το Δασκαλογιάννη. Λοιπόν, του τάσανε οι Ρώσοι ότι θα φέρουν εκεί πέρα το στόρο, το μεταξύ συγχωρεγούν με τους Τούρκους και τα βαπτικούς τραμπίδες να φέρουν πίνακο. Και ξεσηκώνει το Δασκαλογιάννη από εκεί να βρω το 300 χρόνια Τούρκοι στην Κρήτη. Και δεν σφακιά δεν πάθαρε καθόλου και του λέει ο Πασάς. Λέει δάσκαλε εσύ τι γυρεύεις να πούμε. Εσύ χαράτσια δεν πληρώνει. Ο Δασκαλογιάννης ήταν ελεύθερος. Είχανε δίκη των εδιοίκησης, είχανε ό,τι θέλανε είχανε. Ζούσανε μια πλούσια ανεκτάθητη ζωή. Αλλά έβλεπε τα χάλια των αλωνών κριτικό που παθαίνανε από τις Τούρκους και γι' αυτό σήκωσε την Επανάσταση, ελπίζοντας στη βοήθεια των Ρώσων. Αλλά αυτοί συνήθως μας απατούν και μας απατήσαν και τότε. Και καταστράφηκε η επαρχία, καταστράφηκε ο ίδιος. Ωστόσο όμως δεν επήγε χαμένη η τσίνηση από το Δασκαλογιάννη, διότι η Κρήτη θα είχε εξυλαμηθεί. Οι Έλληνες στην Κρήτη σήμερα δεν θα υπήρχαν, θα ήταν Τούρκοι. Ο Δασκαλογιάννης, μετά την καταστροφή και θέλοντας να εξευμενήσει τον Πασά, παραδίδεται και τον μεταφέρουν στο Μεγάλο Κάστρο. Ο πρωτόπαπας, 6 ακόμη παπάδες και 75 οπλαρχηγοί της επαρχίας συλλαμβάνονται με δόλο και φυλακίζονται στον Κούλε. Τα χωριά τους κάηκαν και ξεκληρίστηκαν. Ο Δασκαλογιάννης θα παραμείνει εχμάλωτος κοντά στον Πασά για ένα χρόνο, όσο ο τελευταίος περίμενε μάταια να συλλάβει και τα αδέρφια του. Στις 17 Ιουνίου του 1771, ημέρα Παρασκευή, αργία των μουσουλμάνων, θα τον γδάρουν ζωντανό στην πλατεία των βασανιστήριων του Μεγάλου Κάστρου. Ο πρωτόπαπας και οι φυλακισμένοι οπλαρχηγοί, όσοι είχαν επιζήσει, δραπετεύουν από τον Κούλε 3 χρόνια μετά τη σύλληψή τους. Στο δρόμο της επιστροφής, ο πρωτόπαπας θα πεθάνει αποκλεισμένο σε μια σπηλιά του Ψιλορίτη. Με τη ζωή που έχουμε σήμερα και με τους φίλους και εχθρούς που έχουμε γύρω από το κράτο μας, μπορεί να χρειαστεί και η σημερινή γενεά να κάνει εκείνο που έκανε και αυτό ομιγέννητο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν. Και του χρόνου με υγεία. Οι ηρωικές μορφές του ξεσηκωμού, ο Δασκαλογιάννης και ο Πρωτόπαπας, είναι σήμερα τα κατεξοχήν τιμόμενα πρόσωπα στις εθνικές γιορτές των Ανωπολιτών. Εδώ είναι, να το σπίτι, αυτό είναι το Δασκαλογιάννη. Τα γαλβάνη. Αυτό είναι τώρα το σπίτι του Δασκαλογιάννη που ήταν τριόροφο βέβαια, αλλά το έχουμε ταπείσει. Καλό είναι, και όπως φαίνεται καλό είναι. Η ιστορία τους, θρύλος πια στην προφορική παράδοση των απογόνων, ξεπροβάλλει από παντού στη σημερινή Ανώπολη. Με την πρώτη ευκαιρία, όλοι έχουν κάτι να σου πούν. Εκεί ήταν το γραμμένο, το 1926.
τα χαρίτσια. Το ξαναχτίσανε. Στο σπίτι του δασκαλογιάννη, ο αυτεπάγγελτος φυλακάς του Ανταμουλής κρατά το κλειδί για τους επισκέπτες. Το κύριο πήγαινε στο σεράγιο του Πασά Φυσκάρα, φωνάζει δυνατά ο δασκαλογιάννη, γυρίζεται, πού είστε φίλοι μου και συγγενή μου. Και του λέει ο Πασά, είδα παράπονο, είσαι εσύ να μας ακούσουν. Και του λέγε να ράξει, μπίστη, να το αυτό, λέει, χριστιανός σε γυμίκα, χριστιανός θα πεθάνω. Κατάλαβες. Και από εκείνον σε έκαναν φυλακή, έκαναν 3 χρόνια. Και στα 3 χρόνια πάνω, κατορθώσαν και σπάσανε τη φυλακή και φύγανε. Άλλοι σκοτωθήκαν από το παιδί, ξανά από το πεντέρι, να πούμε, και πέσανε κάτω, σκοτωθήκαν και πολλοί. Άλλοι, τέλος πάντων, φύγανε, μερικοί φύγανε. Μετά εκείνον σε φύγανε, φύγει και ο πρωτόπαπος. Επίσης να πούμε στη Γέρυαλη και πήγε να πούμε στο Κουρμούλια που λέει αυτό τσι περιποιήθηκε, τσι πήγε να πούμε και στο σπήλιο. Στο σπήλιο μαζί ήταν ότι πήγε αυτό τσι πήγε ο Κουρμούλης και ο πρωτόπαπας γέρος και φύγανε οι άλλοι όσοι μπορέσανε. Και πάει η Αγωγιάτη να τον πάρει μετά και κάνει μια χιονιά μεγάλη και αποφύγει ο πρωτόπαπας στο σπήλιο με έναν καρόγερο απέ μια εκκλησία σε μέσο Γκριολίπη. Εσπάσανε τη φυλακή πήδω απ' το μπεντένι άλλη στραβή κι άλλη κουτσή και κακαποδομένη. Και προπατούσαν κάθε αργά με τσιπλιές στα πόδια και 5 μέρες κάνουσι στα δάση και στα όρια. Και πήγαν στη Γέργερη, στου Βαγιανού το σπίτι, και εκείνος τις αποδέχτηκε σαν διάχνουνη στην Κρήτη. Και παίρνει και μοναχός βγάνει τσι στο κουδούνι, καλή χωσιά τον ύβρικε στην τρύπα του Κουρμούλη. Και μέρες 14 εκάμανε στην τρύπα, τον ξακουστό πρωτόπαπα εκεί δα τον αφήκαν. Έτσι θα εξιστορούσε λίγο αργότερα, στα 1786, ο Μπάρπα Παντζελιός τα πάθη του και το τέλος του πρωτόπαπα. Αγράμματος τυροκόμος ο ίδιος, υπαγόρευσε έμετρα στον καλονόμο του τον ξεσηκωμό και την καταστροφή των Σφακιανών όπως τα έζησαν. Το τραγούδι του Δασκαλογιάννη, έτσι ονομάστηκε η κριτική αυτή ρήμα των 1034 στίχων, αποτελεί ουσιαστικά το έπος της ήττας των Σφακιανών και είναι η μοναδική σύγχρονη μαρτυρία των γεγονότων. Το περιστατικό του θανάτου του πρωτόπαπα και των συντρόφων του, καταχωνιασμένο σε 5 αράδες του τραγουδιού, είχε σχεδόν αποξεχαστεί για 2 αιώνες. 2 αιώνες και οι βοσκοί της περιοχής του Ρούβα έβλεπαν κατά καιρούς να ξεθάβονται περίεργα κόκαλα από τα ζώα τους που κατάφευγαν στη σπηλιά και ανυποψίαστοι συνέχιζαν το έθιμό τους. Να γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 23 του Σεπτέμβρη τον Αηγιάννη τον Πρόδρομο στο μόνιμο Οξοκλήσι που βρίσκεται 500 περίπου μέτρα βορειοανατολικά από τη σπηλιά. Παλιότερα, στο Οξοκλήσι αυτό οι βοσκοί συνήθιζαν να δίδουν τον όρκο. Ήταν το έσχατο μέσο για να ξεκαθαρίσουν μια ζωοκλοπή. Αυτός που έδινε όρκο για την αθωότητά του μπροστά στον Αηγιάννη γινόταν πιστευτός. Λοιπόν, ασύγξα από τη Γέρζερη και ήρθα στο Ρούβα με τα πόδια. Ξεκουράστηκα σε ένα-δυο μέρη, σε 2 τόπους και μετά ήρθα εδώ. Είχα τάσμα βέβαια, τόσα χρόνια και τώρα έκανα την απόφαση να έρθω στη χάρη μου. Κάτοικοι κυρίως των κοινοτήτων Γέργερης και Νιβρίτου, που στα όρια τους βρίσκεται το δάσος του Ρούβα, καταφτάνουν εδώ από το πρωί της παραμονής για το φημισμένο ετήσιο πανηγύρι τους. Μαζί τους φίλοι και συγγενείς από αρκετά απομακρυσμένα μέρη πολλές φορές. Το πανηγύρι των βοσκών είναι μεγάλο. Οι οικοδεσπότες φιλόξενοι, οι καλεσμένοι πολλοί και από το 1985 έγιναν περισσότεροι. Γιατί τότε τα περίεργα οστά στο βάθος της σπηλιάς συνδέονται με το περιστατικό που καταγράφεται στο τραγούδι του Δασκαλογιάννη και αποδίδονται στον πρωτόπαπα και τους συντρόφους του. Πήγαμε και πέρα και μπήκα μέσα και είδα να πούμε το σπήλιο να πούμε το εσωτερικό όσο εμπόρεσα γιατί είναι σκοτήθηκε και δεν μπορείς να πας μέσα. Απ' έξω είδαμε αυτές τις μαρμαρένιες πλάκες που έχουν τα ονόματα να πούμε τα αυτά εκεί πέρα, πρωτόπαπα και όλα άλλα.
Αυτά είναι ιερός χώρος. Η ιστορία είναι και ιερός χώρος, όπως τον ιερό χώρο. Εμείς τα δωρώσαμε το κόκαλα που κατέγαμε τώρα που είμαστε εμείς. Δεν υπήρχε και μυαλό. Δεν ξέρω, παιδί μου. Ο θρύλος ξαναζωντανεύει. Τα οστά μεταφέρονται στην Ανώπολη Σφακίων, γενέτειρα των νεκρών, και οι κοινότητες Γέργερης, Νιβρίτου και Ανώπολης αδελφοποιούνται. Από τότε, τη μέρα που οι βοσκοί του Ψιλορίτη γιορτάζουν τον Άγιό τους, συνηθίζουν να προσκαλούν και τους αδερφούς από τα Λευκά Όρη για να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Η πρόσκληση έγινε και τούτη τη φορά αποδεκτή. Αύριο, ανήμερα του Αγιάννη, θα έλθουν και οι Σφακιανοί. Σήμερα, παραμονή, οι πανηγυριώτες γιορτάζουν μόνοι. Έτσι όπως έκαναν πάντα. Για το κάμετε σε κομμάτια το κρέας. Το βραστό ρε παιδιά, δεν γίνεται κομμάτια. Τώρα θα έξουμε. Λοιπόν. Πυρήνας του πανηγυριού είναι η παρέα που συγκεντρώνεται σιγά σιγά στο μεγάλο βράχο κοντά στην εκκλησία. Παρακάτω μαζεύονται οι παρέες των δέντρων, διάφορες οικογενειακές και φιλικές ομάδες. Πόσο μας αποφεύγετε, μου λέει ο Μαθεάκης χθες. Που ήρθαμε και φτιάξαμε κάτω στον Αγιάννη. Γράψε μια ταμπέλα να τη βάλεις δίπλα στο μπαγκάκι για να είμαστε κοντά. Και πιάνω ένα γκακομόλιβο τόβρικα στα μάξι, ένα χαρτόνι από γάμε. Και μου τζάλα μια ώρα. Πιασμένο. Και το βάλα πάνω στο τραπεζάκι. Η απρόσκοπτη κατανομή των πανηγυριωτών φαίνεται να υπακούει σε άγραφους νόμους που οι ίδιοι δείχνουν να γνωρίζουν πολύ καλά. Το ίδιο καλά γνωρίζουν και τις αρμοδιότητές τους στις προετοιμασίες της γιορτής. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η κουζίνα των ανδρών. Εδώ μαγειρεύουν οι άντρες, κάνε τα οχτά και παρακάτω οι γυναίκες με τις κατσαρόλες. Εδώ δεν έχουν καμία δουλειά οι γυναίκες. Μονάχα στην κατσαρόλα. Η φροντίδα για τα σφακτά ανήκει στους άντρες, όπως συμβαίνει παντού άλλωστε. Η έγνοια των βοσκών για τα ζώα τους δεν εξαντλείται μόνο στην καθημερινή τους συνύπαρξη. Μαζεμένοι στο χώρο τους, κάτω από τα δέντρα, προετοιμάζουν τα σφαγμένα ζώα για το βραδινό γλέντι. Λιγόλογοι και αφοσιωμένοι επιδίδονται στην τέχνη τους. Μια αλληλουχία από τελετουργικές κινήσεις, σίγουρες, σταθερές, μελετημένες, που συνθέτουν την εικόνα της πολύχρονης μύησης τούτων των ανθρώπων σε ένα πολιτισμό όπου το κρέας κατέχει σημαντική θέση. Στο βράχο, όπου μεταφέρονται στη συνέχεια τα κρέατα, οι αρμοδιότητες μοιράζονται σιωπηρά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών, με τον ίδιο στόχο, την προετοιμασία των οφτών. Μια κουζίνα αποκλειστικά ανδρική, που συνηθίζεται πολύ στις περιοχές του Ψιλορίτη. Μεγάλα κομμάτια κρέας, περασμένα σε αυτοσχέδιες ξυλόβεργες, τοποθετούνται κυκλικά γύρω από τις φωτιές και σιγοψύνονται. Λιάζονται, όπως λένε οι ίδιοι οι βοσκοί. Ο ερχομός του Δεσπότη είναι τιμή για τους πανηγυριώτες και η άφεξή του ευκαιρία να τον τιμήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Λίγο πριν ξεκινήσει τον Εσπερινό, τον διασκεδάζουν με τη λύρα και τα λαούτα τους.
τα οστά του πρωτόπαπα και των συντρόφων του, μετά από δύο αιώνες, μεταφέρθηκαν στη γη τους. Ήσυχα πια, αναπαύονται στην πλατεία του χωριού, δίπλα στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη. Όμως, εκεί που αρχίζει η ησυχία των προγόνων, ξεκινάει η ανησυχία των απογόνων. Η συλλογική ιστορική μνήμη που έχει στο μεταξύ ατονίσει, προσπαθεί να συγκολλήσει και να ζωντανέψει τα σπαράγματα των καταγραφών της. Πρωτόπαπας είναι τίτλος εκκλησιαστικός και δεν μαρτυρεί τίποτα για το πραγματικό όνομα του κατόχου του. Ετούτο ήταν ο πρωτόπαπας ο Ζαμπέτης, που είχε το σπίτι του. Τότε είναι ο Ζαμπετόπαπας. Δύο πρωτόπαπας. Άρας, να πάω μαζίκα τώρα να σφέρω ένα βιβλίο, να δεις το βιβλίο που λέγω, λέει ετούτον η γη πως ήταν στο Ηράκλειο. Ετούτον λέει το βιβλίο. Δηλαδή στη Γέργερη επόθανε τούτο ναι, σύμβολο. Λένε το βιβλίο λέει ναι, πως είναι τούτο σύμβολο. Διότι άκου να σου πω ένα πράγμα. Οι Βλάχοι λένε πως ο παπάς που είχαν οι Βλάχοι, ο πρωτόπαπας, τον λέγανε Γιάννη. Ενώ όμως ετούτον η γη τον λέγανε Γιώργη. Και εκείνος από ήταν στη Γέργερη. Ήταν ο Γιώργης, είναι στο τουρκικό αρχείο, στο Ηράκλειο, το όνομά του. Γιώργη, όχι Γιάννη. Αλλά τον είδα, λέγατε ο Ιντάτωνε. Δεν μπορώ να, δηλαδή, να σου πω σίγουρα, για να σου πω πως έτσι είδα. Τα ιστορία σας που έχω εγώ, τα χαρτιά γράφουν τούτο ναι. Οι άλλοι όμως στοιχείο δεν έχουν κανένα αποδεικτικό. Ποθεί, καθόλου. Αυτοί σαν εξαδέρφοι με το δασκαλό Γιάννη. Δεν είναι σαν εξαδέρφοι. Και μην τα ζανε. Ο πρωτόπαπας δεν σχολιάσατε. Ναι, και αν εξαδέρφησαν βέβαιας. Μη στερευλώνετε να πούμε τα πράγματα μαλλόδι. Η ιστορία γράφει, άκου να σε πω. Ναι, δεν την διάβασα την ιστορία. Και συγγνώμη κιόλας, δεν την διάβασα. Δεν έχετε καθόλου διάβασα. Δεν την διάβασα καθόλου. Η ιστορία Κωστή γράφει. Η ιστορία γράφει να πούμε ότι ο πρωτόπαπας ήταν Ζαμπέτης. Δεν ήταν Βλάχο. Εσείς είχετε πρωτόπαπα κι ανένα. Θέλω να σου δείξω που είναι ο πρωτόπαπας. Να σου το δείξω. Εσά ο πρωτόπαπας είναι το Βαρδουλί. Έζησε το 809 και το 811 έζησε πριν τον παπάστα. Ποιο Βαρδουλέ, μωρέ, ποιο Βαρδουλέ. Ναι, οι Βαρδουλές από ήσαν, δεν σας το πείτε. Εδώ θέλει να πιούμε την τσικουδιά. Άντι Βαρδουλέ, δεν να πούμε. Επί εκείνη την εποχή, να πούμε, ήταν ο πρωτόπαπας, ήταν εξαδέρφη με τον Δασκαλογιάννη. Δεν ήταν και ακόμα σ' άκουλα στο τουρκικό αρχείο στο Ηράκλειο. Εσείς θα κάνετε βόλτα και ενδιαφέρεστε. Άμα ήταν να κοιτάξετε στο τουρκικό αρχείο. Σιγά, σιγά, εγώ το πού θα κοιτάξω. Το μου 12 είναι, να πούμε, το βιβλίο. Σελίδα 56. Εγώ θα σας εφέρω 800, ιστορία. 809. Ιστορία και θα δείτε. Παλιά ιστορία να πούμε. Παρέθμου ή του Μουρέλο είναι την ουσία και θα δεις ότι γιάει. Ο πρωτόπαπας ήταν Ζαμπετοπρωτόπαπας λεγόμενος. Τέλος πάντων, ιστορία θα λέτε. Όχι, δεν είναι παρέσει. Ξανήθε να λάβει. Και ενώ οι απόγονοι του πρωτόπαπα ετοιμάζονται αύριο να τιμήσουν τον πρόγονό του στο Ρούδα, φαίνεται δύσκολο μέχρι τότε να μπορέσουν να ξεδιαλύνουν τα γενολογικά του δέντρα. Στον Ψιλορίτη, η λειτουργία του Εσπερινού πλησιάζει προς το τέλος της. Ο Δεσπότης ευλογεί τους άρτους και οι ταμένοι τους μοιράζουν στους πιστούς. Μαρία! Μαρία! Μετά τον Άγιο, οι πανηγυριώτες θα τιμήσουν και τα αγαθά τους. Όλα σε αφθονία, βραστά, οφτά, τυριά. Όπως ταιριάζει στο έθιμο και στην αρχοντιά τους. Το γλέντι κρατάει πολύ.
Το κρασί και η ρακή δεν θα λείψουν και το στομάχι πρέπει να γεμίσει καλά για να αντέξει. Οι φωτιές ανάβουν όλη τη νύχτα. Ο τόπος είναι ψηλά. Το κρύο το νιώθεις και τα οφτά δεν σταματούν να σιγοψύνονται. Η ασκομαντούρα, παλιό ποιμενικό όργανο, ξεκινά το γλέντι στην παρέα του Βράχου. Είναι από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει στην Κρήτη. Η λύρα και τα λαούτα θα παίξουν μετά. Κάτω από τα δέντρα, οι μικρότερες εστίες γλεντιού αρχίζουν να ζεσταίνονται. Ανταποκρίνονται στην παρέα του Βράχου και ανοίγουν μαζί της ένα μουσικό διάλογο από μακριά. Φεγγάρι την παραγγελιά, σου γράφω σε μια γκόλα. Να τσιτιμπάς και να τσιπείς, εδώ πληρώνω όλα. Οι νέοι του χωριού διάλεξαν τη δική τους γωνιά. Από μέρα κάπως, στο μισοσκόταδο, ξεκίνησαν το γλέντι από πολύ νωρίς και τα σημάδια του πιωτού είναι τώρα φανερά. Η ένταση της φωνής ανάλογη με την ένταση του πόθου τους. Ο δεσπότης με την παρέα του. Θα περάσουν από όλους και ίσως τα χρόνια πολλά να είναι μόνο το πρόσχημα. Πνευματικοί πατέρες αλλά και πανηγυριώτες συνάμα συνεχίζουν στις σχέσεις τους με τους πιστούς την πολύχρονη παράδοση του Ορθόδοξου Κλήρου της Επαρχίας. Εδώ είσαι δέσποτα, την τόση είμαι σε μισκαπό. Σαν σήμερα, σαν τούτη την ημέρα. Έτούτη την ημέρα. Έτούτη την ημέρα, έτούτη την ημέρα. Έτούτη την ημέρα να είμαστε όλοι μας καλά, να είμαστε πάει πέρα. Εδώ πέρα. Κατέχει πόνο ο Θεός. Κατέχει μόνο ο Θεός. Στην παρέα του Βράχου, τα έγχορδα πήραν τη θέση των πνευστών και οι μαντιναδόροι ζεσταίνονται σιγά σιγά. Δεν θα σταματήσουν όλο το βράδυ. Σήμερα μάθες πως αγαπούν, πως
πως παίζουνε. Αμάν, αμάν, πως παίζουν πως γελούνε. Σημαίμαθες πως αγαπούν, πως παίζουν, πως γελούνε. Μάθε με τώρα δυο καρδιές πως ζουν σαν χωριστούν. Μάθε με τώρα δυο καρδιές. Προσοχή από πίσω. Μάθε με τώρα δυο καρδιές πως ζουν σαν χωριστούνε. Φίλοι, γειτόνι, συγγενείς. Σε αδιάκοπη κινητικότητα οι πανηγυριώτες ανταλλάσσουν επισκέψεις. Καρά μου πόλη πόθητη, που σε και σε γυρεύω. Μια μεγάλη καντάδα ξεκινά την περιοδία της. Η παρέα του βράχου θα επισκεφθεί τις παρέες των δέντρων για να πούν τις μαντινάδες τους τα γνωστά έμετρα δίστιχα της Κρήτης. Ένα πρώτο δίστιχο δίνει κάθε φορά το ερέθισμα για την ανάπτυξη ενός κύκλου μαντινάδων γύρω από το ίδιο θέμα. Κάθε νέα μαντινάδα πάει να ξεπεράσει την προηγούμενή της με το συνέστημα ή την εμπειρία που θα εκφράσει, δημιουργώντας έτσι την κλιμάκωση του θέματος μέσα από τον ανταγωνισμό των μαντιναδόρων. Για ποιο μεράκι λιώνω. Πολλές φορές, πολλές φορές με τάξη. Πολλές φορές με τάξη πλώ από τα όνειρα μου. Χοπ και με λαχτά. Και με λαχτάρα να σε βρω ψάχνω στην καμερά. Τι μ' ωφελεί, τι μ' ωφελεί μωρό μου, τι μ' ωφελεί πως έρχεσαι. Στο όνειρο δεν κοιμούμε. Στο όνειρο πως έρχεσαι, στο όνειρο δεν κοιμούμε. Στο όνειρο δεν κοιμούμε που ζω μια ώρα στη χαρά και τσάλες τυραννούμε. Κοιμούμε κι ονειρεύομαι, δε μ' αγαπάς και κλαίω. Κοιμούμε κι ονειρεύομαι, δε μ' αγαπάς και κλαίω. Δε μ' αγαπάς και κλαίω, στον ύπνο μου παράμιλω. Αγάπα με σου λέω. Έλα, έλα! Φωνιάστε βρε! Όπα! Αχ, αχ, η καρδιά δεν έχεις να πονεί. Αν είχες θα πονούσε. Αν είχες θα πονούσε κι όλες τις τρέλες που καμά θα μου τις συγχωρούσε. Όπα, έλα, έλα! Κύρι! Κυριάρχο, κυριάρχο, με στη καρδιά, σε έβαλα εγώ μικρή μου. Άδεσαι, ε, ώρα είναι. Πλατεία Ανώπολης. Βαθιά χαράματα οι Σφακιανοί, με τις γυναίκες και τα παιδιά τους μερικοί, ξεκινούν για το Ρούβα. Παρακάτω θα πάρουν κι άλλους από τα άλλα χωριά της επαρχίας. Για να φτάσουν πρέπει να διασχίσουν περίπου τη μισή Κρήτη. Φορούν την επίσημη στολή τους, όπως κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μαύρο πουκάμισο, παντελόνι κιλότα, μαύρα στιβάνια και μαύρο μαντήλι στο κεφάλι όσοι το συνηθίζουν. Απ' την αγάπητσι, με θέλω απ' την αγάπητσι, καλιά έχω την οργίτσι. Καλιά έχω την οργίτσι κι όλο το κόσμο έπιασανε, για αγαπητσι.
σας η μοίραση τονέται για δοκιμασία. Στο Ρούβα, την ίδια ώρα, οι περισσότεροι πανηγυριώτες έχουν αποσυρθεί για λίγο ύπνο. Αυτοί που επιμένουν, σε κατάσταση έκστασης πια, θα το ξημερώσουν. Ούτε μια ώρα, μα ούτε μια ώρα η ζωή για μένα να γελάσει. Θα στρέσω, θα στρέσω. Όφου, όφου, μικρή μου. Πάλι θα πνίξω με τα λιό, το πόνο μα αν να πούμε. Χωρίσαμε, χωρίσαμε, μωρό μου. Χωρίσαμε και έπρεπε να σου πω σε καημένα. Χωρίσαμε και έπρεπε να σου πω σε καημένα. Γαϊτά, μαυρίζουν σαν τα δάση κι από τρεις τόπους ξεκινούν για τα σφακιά να πάσει. Και τότε σε φωνάζανε όλοι στο ρεζαμάνι να πάνε να πολεμήσουνε το δάσκαλο το Γιάννη. Στην έξοδο της Γέργερης, ντόπιοι και τοπικές αρχές υποδέχονται τους φακιανούς. Τα υπόλοιπα 15 περίπου χιλιόμετρα της διαδρομής είναι χωματόδρομος στο δάσος του Ρούβα. Οι φιλοξενούμενοι θα μεταφερθούν με τα αγροτικά αυτοκίνητα των τόπιων. Καλώς ορίσατε.
οι φίλοι ξαναβρίσκονται. Αφού ανάψουν ένα κερί στον Αηγιάννη, οι επισκέπτες ξεκινούν όλοι μαζί για το σπήλαιο του Καλόγερου. Έτσι ονομάστηκε η τρύπα, 500 μέτρα παρακάτω, όπου βρέθηκαν τα οστά και αποδόθηκαν στον πρωτόπαπα και τους συντρόφους του, δύο αιώνες μετά το θάνατό τους. Μετά το Τρισάγιο, ο νομάρχης Ηρακλείου καταθέτει το πρώτο στεφάνι. Πρόεδρος της Αναπόλεως. Πρόεδρος της Γέργερης. Ο πρόεδρος Νιβρίτου. Και ο πρόεδρος Ενώσεως Φατιανών Ηρακλείου. Είμαστε υπερήφανοι που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να συνεορτάσουμε την εορτή του Άη Γιάννη στο Ρούβα. Στο όμορφο πρινόδασος που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ψιλορίτη, μοναδικό σε έκταση και ομορφιά στην Κρήτη. Για μας εδώ τις νεότερες γενιές, η θυσία του πρωτόπαπα και των παλικαριών του και γενικότερα όλων των αγωνιστών για την ελευθερία του ηρωικού νησιού μας αποτέλεσε ισχυρό συνδετικό κρίκο και την αφορμή της αδελφοποίησης των χωριών μας. Η κοινότητα Γέργερης και η κοινότητα Νιβρίτου σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να περάσετε καλά. Όπως λέει και ο Μπάρμπα Μπατζελιός, ο ποιητής του Δασκαλογιάννη, είχαν και τα καράβια των που τον κουβαλούσαν σαν μπέιδες και μπρίγκιπες εις τα σφακιά περνούσαν. Λίγα λόγια για την ιστορία, τους νεκρούς και την αδελφοσύνη τους. Το έθιμο τούτο δεν πρέπει να τονίσει. Το νιώθουν και το ομολογούν οι ίδιοι. Δάσκαλε Γιάννη. Μέσα στη σπηλιά έχει σκοτάδι. Πρέπει να σκύψεις καλά για να διαβείς την είσοδό της. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους επισκέπτες. Θέλουν η μνήμη τους να κρατήσει κάτι από το δέος του θανάτου που ένιωσαν εδώ οι αποκλεισμένοι πρόγονοι. Ύστερα λοιπόν από 200 χρόνια και αφού δημιουργήθηκε η Ένωση Φωτιανών Νομού Ηρακλείου, μεταφέρθηκαν επίσημα από εδώ με τη συνεργασία των κοινοτήτων Γέργερης και Νιβρίτου, τα οστά του πρωτόπαπα και των άλλων έξι που πεθάνανε μαζί εδώ, τότε έγινε και η αδελφοποίηση των κοινοτήτων Γέργερης, Νιβρίτου και Ανώπολης Φακίων. Με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Άννου, γιορτάζομαι σήμερα το ιστορικό αυτό γεγονός όλοι μαζί, Γεργιανοί, Νηθυβριανοί και Σφακιανοί, αδελφοί. Όσοι κι αν είστε χριστιανοί και βλέπετε τον ήλιο, κλάψετε το πρωτόπαπα που πόθανε στο σπήλιο, κλαίτε και σαν τους φακέλ μου. Οδεσπότες και φιλοξενούμενοι, καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι, θα φάνε και θα γλεντήσουν μαζί. Σε ένα τελετουργικό άγραφο και αυστηρό, στο ρόλο του ο καθένας, πρέπει να δείξουν την αρχοντιά που ταιριάζει στη φήμη τους. Έλα, να βρω την αδελφότητα. Μαζί τους να γλεντήσω.
ανεβεί. Προηγούνται τα λόγια τα καλά, οι ευχαριστίες και τα πενέματα. Όλα θα υποθούν τραγουδιστά και καμιά φιλοφρόνηση δεν μένει χωρίς ανταπόδοση από την άλλη μεριά. Αμάν, αμάν, δε θα κακοπαθήσει σ' όμορφο τόπο, σ' όμορφο τόπο θα βρεθεί. Αμάν, αμάν, σ' όμορφο τόπο θα βρεθεί. Σ' όμορφο τόπο θα βρεθεί και αγάπη θα κερδίσει. Είστε καλεσμένοι κατά τη Σαμαριά, ρε παιδιά, ε! Παπαστάβρο! Ε! Η συνέχεια του γλεντιού ανήκει στους φιλοξενούμενους. Θα πούν τα τραγούδια τους, τραγούδια της Τάβλας και Ριζίτικα, όπως το συνηθίζουν. Ο κορυφαίος τραγουδά ένα κομμάτι και ο χορός επαναλαμβάνει κάθε φορά. Δεν βιάζονται. Την ιστορία που είναι να σου πούν θα την ακούσεις λίγη-λίγη. Μακρόσε τα φωνητικά μυρολόγια, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο του τραγούδιου. Έτσι πλέκουν το τραγούδι τους οι σφακιανοί, κάνοντάς το να διαρκέσει όσο αυτοί θέλουν. Χριστέ, να σπούσαν οι φλακές, να φεύγα από το κάστρο, να πάρω δίπλα τα βουνά, να βγω στο ψιλορίτι, να μου βγορίσουν τα σφακιά. Οι σφακιανοί τραγουδούν την επιθυμία για ελευθεριά των φυλακισμένων στον Κούλε προγόνων. Να μου βγορίσουν τα σφακιά, Τσανόπολης ο κάμπος, να ακούσω αρμάτων ταραχή. Ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού, τραγουδισμένος θα έλεγες επίτηδες, δίνει πια το σύνθημα για την αποκάλυψη του αθέατου μέχρι τώρα κομματιού της επίσημης φορεσιάς των σφακιανών, των όπλων τους. Ακούσαν
Για να χορέψουν μαζί, ανοίγει ένα συρτός της Δυτικής Κρήτης. Οι οικοδεσπότες παίζουν πρώτα για τους καλεσμένους τους. Ένας με τη σειρά θα πιάσουν την αρχή ώσπου να κλείσει ο κύκλος. Έχουν τους δικούς τους χορούς. Ο πηδηχτός, ο Μελεβιζιώτης, είναι η ευκαιρία για την επίδειξη της δικής τους δεξιοτεχνίας. Οι σφακιανές σκούπες. Η αγαπημένη πρόκληση των σφακιανών. Την κούπα πρέπει να την πιείς μονορούφι. Διαφορετικά δείχνουν να προσβάλλονται. Μια δοκιμασία που οφείλεις να περάσεις με επιτυχία αν θέλεις να κερδίσεις την εκτίμησή του στο γλέντι. Βέβαια η επιτυχία δεν σε γλιτώνει από το μεθύσι, γίνεσαι όμως ένας μεθυσμένος που εκτιμούν. Thank you.
οι φίλοι όντε θα σμίξουνε, η γη σαν να δακρυώνει και τα βουνά ραΐζουνε και η θάλασσα βουρκώνει. Από εδώ και πέρα κάθε τυπικό υποχωρεί. Η επίρρεια του πιωτού έχει ανάψει το κέφι των αδελφών. Το κρασί ζητά κι άλλο κρασί, αλλά δεν ανησυχούν. Δοκιμασμένα ποτήρια όλοι τους, ντόπιοι και καλεσμένοι, θα φύγουν όρθιοι όπως ήρθαν. Αργά το μεσημέρι, οι σφακιανοί αγκαλιασμένοι κατευθύνονται προς τα αυτοκίνητα που θα τους μεταφέρουν πίσω. Προγονικές μνήμες ήρθε να τιμήσει, αλλά και μνήμες πολλές ξυπνά ο παράξενος τούτος χορός, που στο αποκορύφωμα της ευθυμίας του μυρολογάται. Ο επίλογος, μια συνάντηση των ανθρώπων από τα Λευκά Όρη με τους αδελφούς τους από τον Ψιλορίτη, το ογκώδες αυτό λιθάρι στη μέση του νησιού που το χωρίζει στα δύο. Στα δύο χωρίζει και τις μνήμες, τους θρύλους και τις πολιτισμικές παραδόσεις των Κρητικών. Δυτικά από τον Ψιλορίτη είναι άλλες και ανατολικά του άλλες. Οι πρώτες φαίνεται να ξεχνάνε τις δεύτερες και το αντίστροφο. Έτσι, αν και βασικά οι ίδιες, ξαναγράφονται από τις άκρες του νησιού δύο φορές. Η μια μεριά πάει να ξεπεράσει την άλλη. Και ο αγώνας τους για το άγγιγμα των πρωτείων και τη διατήρησή τους να συνεχίζεται αιώνες τώρα. Θα σε μαθιάσω όλους. Έλα, παπά Στεφάτη. Παπά θα μαθιάσω. Μανώλη. Thank you.